Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το στάδιο της Νέας Μεσήμβριας. Έτσι. Τι κάνουμε τώρα στη Νέα Μεσήμβρια, ανάμεσα από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ήρθαμε να δούμε πώς θα έρθουν τα δώρα του Άγιου Βασίλη φέτος στη Βόρεια Ελλάδα. Και όχι μόνο. Μαζί μας είναι ο συνονόματος ο Παντελής ο Καλλιονίδης, ο οποίος είναι εκπαιδευτής. Έτσι. Εκπαιδευτής ΣΜΙΕΑ είναι τα ντρόν τώρα. Τα ΣΜΙΕΑ είναι τα ντρόν. Γιατί μπερδεύτηκα λίγο με το ΣΜΙΕΑ. ΣΜΙΕΑ σημαίνει σύστημα μη επαδρομένων αεροσκαφών. Είναι τώρα η καινούργια επιλογή του Άγιου Βασίλη. Αφήνει το έλκυθρο και παίρνει ένα ντρόν και αρχίζει να μοιράζει τα δώρα λίγο πιο εύκολα στις καμινάδες. Να μην υποβαθμίσουμε και τόσο πολύ τους ταράνδους. Εντάξει, καλή κιτάρα, συμπληρωματικά νομίζω. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιεί και ο Άγιος Βασίλης πλέον. Και ο Άγιος Βασίλης, και είναι ένα δώρο που πολλοί θα προτιμήσουν τις μέρες των εορτών να κάνουν είτε στον εαυτό τους, είτε κάπου αλλού. Ναι. Χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε, γιατί βάζω και το δικό μου τον εαυτό μέσα, τι σημαίνει ντρόν. Τι είναι αυτό το ντρόν, είναι αυτό το ελικοπτεράκι που βλέπουμε στους γάμους, στα βαφτίσια. Μόνο αυτό το πράγμα κάνει, μόνο στους γάμους και στα βαφτίσια πηγαίνει ένα ντρόν. Όχι, είναι και αυτό το πράγμα και μάλλον αυτό είναι το πιο επιφανειακό που μπορεί και δει, βλέπει μάλλον ο περισσότερος κόσμος. Κυρίως, στην ουσία ντρόν είναι ένα σύστημα, ένα σκάφος το οποίο πετάει, το οποίο δεν είναι, στο οποίο δεν είναι επάνω ο άνθρωπος. Όλα ξεκίνησαν από τους Αμερικάνους και το στρατό κυρίως, δυστυχώς. Ευτυχώς τουλάχιστον εξελίσσεται σε κάτι για ειρηνικούς σκοπούς. Υπάρχουν διάφορα είδη drone. Υπάρχουν τα λεγόμενα πολυκόπτερα, αυτά που βλέπουμε δηλαδή με τις 4 έλικες, με 6 έλικες, με 8 έλικες. Όπως αυτό που έχουμε εδώ μπροστά μας, με 8. Όπως αυτό που έχουμε μπροστά μας, το οποίο είναι ένα ψεκαστικό drone. Χρησιμοποιείται λοιπόν σε καλλιέργειες το συγκεκριμένο. Υπάρχουν τα λεγόμενα σταθερής πτέρυγας που είναι σαν αεροπλανάκια μικρά. Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες είναι τα μεγάλα, ναι. Υπάρχουν και πιο μικρά τα οποία είναι γύρω στο 1 μέτρο διάμετρο, άνοιγμα με άνοιγμα φτερών. Εξαρτάται, μπορεί να είναι και μικρότερα, μπορεί να είναι και μεγαλύτερα, το μέγεθος ποικίλει και στην ουσία το πλεονέκτημα έναντι των πολυκοπτέρων είναι ότι έχουν αεροδυναμική, οπότε μπορούν και μένουν περισσότερο στον αέρα, καταναλώνοντας λιγότερο ενέργεια. Και διανύουν έτσι μεγαλύτερες αποστάσεις, εφόσον πάρουν την κατάλληλη άδεια, γιατί υπάρχουν κανόνες πλέον για να μπορεί να πετάει ένα ντρόουν. Υπάρχουν κανόνες, βέβαια δεν υπάρχει κάποιος ουράνιος αυτοκινητόδρομος. Είναι κάτι το φανταστικό, ναι. Και σίγουρα υπάρχει κίνηση κάπου εκεί ψηλά, την οποία εμείς οι ερασιτέχνες που δεν έχουμε γνώση περί τίνος πρόκειται, καμιά φορά δεν το έχουμε σοβαρά στο μυαλό μας. Τι χρειάζεται να κάνει κάποιος ώστε να μπορέσει να γίνει ένας ορθός χρήστης της τεχνολογίας, ναι. Και να μπορεί να πάρει το πλήθος των εφαρμογών που μπορεί να δώσει μια τέτοια πτυτική συσκευή. Στην ουσία θα πρέπει να μάθει κάποιους βασικούς κανόνες που αφορούν την αεροπορία. Αυτό μπορεί να το κάνει με το να φοιτήσει σε μια σχολή για ντρόουν, σχολή για ΣΜΙΕΑ. Υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει και νομοθεσία που ισχύει από 1η-1η του 2017, έχουν δημιουργηθεί και σχολές που έχουν αδειοδοτηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μία από αυτές είμαστε και εμείς, η 3Δ Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών, στην οποία κάποιος φοιτητής εντός εισαγωγικών θα περάσει από μία σειρά μαθημάτων θεωρητικών, 50 ώρες στο σύνολο, στο οποίο θα διδαχτεί κανόνες εναέρειας κυκλοφορίας, νομοθεσία, τεχνικές γνώσεις, αεροδυναμική, ανθρώπινες δυνατότητες, μετεωρολογία, κάποια βασικά πράγματα στο βασικότερο επίπεδο που θα του χρειαστούν για να είναι αυτός ασφαλής και η γύρω του. Κοινώς, αν καταλαβαίνω καλά, ξεκινάμε από την παιδεία. Έτσι. Από τη βάση της παιδείας που σημαίνει σεβασμός. Έτσι. Γιατί χρειάζεται, νομίζω,
σεβασμό όταν παίρνουμε μια τέτοια πτυτική συσκευή η οποία έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Έτσι. Δεν είναι μόνο το βίντεο και η φωτογραφία, αγαπητέ Παντελή, όπως μου είχες πει νωρίτερα, λίγο πιο πριν. Ναι. Έχει πολύ περισσότερες εφαρμογές οι οποίες μπορούν να φτάσουν ακόμα να κάνουμε επιθεώρηση σε ένα βουνό, σε ένα έργο, σε μια γέφυρα, σε έναν δρόμο, σε ένα αυτοκινητόδρομο. Έρευνα και διάσωση, φύλαξη συνόρων, έρευνα ακτογραμμών, παραδόσεις προϊόντων. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Δηλαδή, το μόνο που μας περιορίζει είναι ο νους μας αυτή τη στιγμή. Πιστεύεις ότι το μέλλον θα είναι κάπως διαφορετικό με την τεχνολογία να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, γιατί συνεχώς μήνα με το μήνα βλέπουμε καινούργια μοντέλα να κάνουν ναι. την εμφάνισή τους και ακόμα και πιο μικροσκοπικά, όπως αυτό εδώ πέρα ναι. που βλέπω ότι είναι πάνω στο σκουφί του Άγιου Βασίλη. Έτσι. Και δεν ξέρω αν είναι. Ήτανε δωράκι που μου έφερε εμένα ο Άγιος Βασίλης φέτος για να παίζω μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, τα drone ως drone ή τέλος πάντων οι συσκευές αυτές είναι γνώριμες σε πολλούς που ασχολούνταν με τον μοντελισμό, κυρίως τον αερομοντελισμό. Βέβαια αυτά έχουν εξελιχθεί πολύ περισσότερο, έχουν πολλά περισσότερα συστήματα τα οποία τα καθιστούν πιο ασφαλή. Από εκεί και πέρα, ο λόγος που εξελίχθηκαν τόσο πολύ τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία σε συγκεκριμένα είδη. Έχουν μικρύνει τα γυροσκόπια, τα επιταχυνσιόμετρα. Οι μπαταρίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Γιατί αυτονομίες μιλάμε πλέον? Μιλάμε πλέον για αυτονομίες της τάξης των 20-30 λεπτών. Κάτι που ήταν αδιανόητο παλιά. Δηλαδή εγώ ασχολήθηκα με μοντελισμό μικρός. Θυμάμαι ότι είχαμε ένα αυτοκινητάκι ηλεκτρικό, του οποίου η μπαταρία ξεκινούσε να δουλεύει στο 100% και στα 3 λεπτά, ας το πούμε, είχε πέσει κάτω από 50% απόδοση. Η απόδοση λοιπόν των νέων μπαταριών είναι περίπου ίδια από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν έχουμε αυτή την πτώση. Κάτι που θα τα καθιστούσε και ανασφαλή. Στην περίπτωση που τελειώνει η μπαταρία, μπαίνει σε μια λειτουργία safe mode η πτυτική μας συσκευή? Οι έξυπνες συσκευές μπαίνουν σε τέτοια λειτουργία, σε safe mode. Υπάρχουν συστήματα τα οποία παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή την μπαταρία σου, το υπόλοιπο, τις καιρικές συνθήκες, τη διαδρομή που έχει κάνει και υπολογίζουν ανά πάσα στιγμή πόσο χρειάζεται για να επιστρέψει στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε. Από εκεί και πέρα, σε μια σχολή σαν τη δική μας, θα μάθεις πώς να τα υπολογίσεις αυτά, ακόμη και αν πετάς εντελώς manual. Θα μάθεις δηλαδή να σχεδιάζεις μια πτήση. Μέσα στο σχεδιασμό πτήσης είναι και αυτό το πράγμα. Το πώς θα ξεκινήσεις, μέχρι πού θα πας, θα υπολογίσεις το φορτίο που έχεις, τα καύσιμα εντός εισαγωγικών, για να επιστρέψεις με ασφάλεια από εκεί που ξεκίνησες. Και να φέρει και με ασφάλεια πίσω για την φωτογραφική μας μηχανή, γιατί μπορεί να έχουμε πάνω και μια ακριβή DSLR, η οποία κοστίζει και μια μικρή περιουσία. Ναι. Και θέλουμε και την ασφάλειά της. Έτσι. Παντελή Καλλιονίδη, ποιο θα είναι το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις σε όλους τους επαγγελματίες που για κάποιο λόγο, για το βιταχή λόγο, έχουν βρεθεί με ένα ντρόν στα χέρια και κάνουν τις λήψεις τους. Ναι. Κάνουν τη δουλειά τους. Θα έλεγα ότι βγάζουν το ψωμί τους με απόλυτο σεβασμό. Απλώς δεν έχουν όμως καμία δικαιοδοσία πέρα από ένα γάμο, πέρα από ένα κτίριο να φανταστώ που θέλουν να βιντεοσκοπήσουν, να φωτογραφήσουν, να πετάξουν πάνω από έναν αυτοκινητόδρομο ή να πετάξουν πάνω από ένα χώρο που υπάρχει κόσμος από κάτω που περιπλανιέται αμύριμνος. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες τους οποίους θα πρέπει να τους τηρήσουν. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να πάρει ένα drone μέχρι 4 κιλά και να το πετάξει ερασιτεχνικά. Τι σημαίνει ερασιτεχνικά? Ερασιτεχνικά σημαίνει ότι δεν θα το πετάξεις πάνω από κόσμο, πάνω από δρόμους, κοντά σε κτίρια, σε μία ανοιχτή περιοχή και μέχρι 50 μέτρα μακριά από σένα. Μήκος, ύψος, βάθος, αν πετάς κάποιον γκρεμό. Αυτό όσον αφορά την ερασιτεχνική πτήση. Όταν μιλάμε όμως πλέον για επαγγελματική χρήση, όταν δηλαδή βγάζεις το ψωμί σου από εκεί πέρα,
Δυστυχώς ή ευτυχώς θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να δεις πώς θα βγάλεις αυτό το πτυχίο. Πώς θα μάθεις να πετάς ασφαλής. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχει ένα χ κόστος, ένα τέτοιο σχολείο, όμως ένα χ κόστος έχει και τον ντρόουν και οι συνέπειες ενός ατυχήματος με ένα ντρόουν έχουν χ στη δεκαπλάσια, ας το πούμε έτσι. Χ στη δεκαπλάσια κόστος. Οπότε θα πρέπει λίγο να τα υπολογίσουν όλα αυτά, να τα σκεφτούν σε ένα πιο λογικό επίπεδο. Όπως όταν οδηγάμε το αυτοκίνητο πρέπει να έχουμε το δίπλωμά μας, έτσι είναι και με τον ντρόουν πλέον. Παντελή Καλλιονίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Οι πληροφορίες ήταν αρκετές. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς δεν τα είχαμε όλα αυτά στο μυαλό μας. Κάτι μας διέφευγε. Περισσότερο βλέπαμε ένα ντρόν σαν ένα παιχνιδάκι. Είναι και παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Εφόσον είναι και παιχνίδι, λοιπόν, και εφόσον είμαστε και παιδιά, μήπως να δούμε πώς θα έρθει ο Άγιος Βασίλης φέτος. Να το δούμε. Έτσι, να το δούμε. Στην πράξη. Βέβαια.